Σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε πώς μπορούμε να αντικαταστήσουμε μια θερμομυκτική μπαταρία. Τα εργαλεία που θα χρειαστούμε είναι ένα γαλλικό κλειδί ή μια καζοντανάλια, καθώς και ένα σωληνωτό κλειδί. Από υλικά ίσως χρειαστούμε σιλικόνη, κάναβη και τεφλόν. Πριν ξεκινήσουμε την εργασία, πρέπει να απομονώσουμε τις παροχές του ζεστού και κρύου νερού από τους αντίστοιχους διακόπτες που βρίσκονται κάτω από τον νηπτήρα ή τον νεροχύτη. Από αυτούς τους διακόπτες ξεκινούν δύο σπιράλ που καταλήγουν στο κάτω μέρος της μπαταρίας και την τροφοδοτούν με ζεστό και κρύο νερό αντίστοιχα. Με το γαλλικό κλειδί ξεβιδώνουμε τα δύο σπιράλ από τους διακόπτες ώστε να απελευθερωθούν τα άκρα τους. Όταν αποσυνδέουμε το κάθε σπιράλ, βάζουμε από κάτω ένα πλαστικό δοχείο ώστε εκεί να τρέξουν τα νερά που τυχόν υπάρχουν μέσα σε αυτό. Κάτω από τον νεροχύτη υπάρχει ένα μεταλλικό μάγουλο που μαζί με μία μεγάλη βίδα και ένα περικόχλιο συγκρατούν την μπαταρία πάνω στον νεροχύτη. Με το σωληνωτό κλειδί θα ξεβιδώσουμε το περικόχλιο ώστε να αφαιρεθεί το μάγουλο και να απελευθερωθεί η μπαταρία. Εφαρμόζουμε το σωληνωτό κλειδί στο περικόχλιο. Και κατόπιν περνάμε τη μεταλλική ράβδο μέσα από την οποία που υπάρχει στο στέλεχος του κλειδιού και περιστρέφουμε ώστε τελικά να ξεβιδωθεί το περικόχλιο. Αφού περιστρέψουμε μερικές φορές το σωληνωτό κλειδί, συνεχίζουμε με το χέρι μας. Αφαιρούμε το περικόχλιο και το μάγουλο ώστε να απελευθερωθεί η μπαταρία μας. Κατόπιν τραβάμε την μπαταρία μαλακά και την απομακρύνουμε από τον νηπτήρα μαζί με τα σπιράλ. Με το γαλλικό κλειδί ή την καζοντανάλια ξεβιδώνουμε τα σπιράλ από το κάτω μέρος της μπαταρίας. Πάντα στη βάση κάθε θερμομυκτικής μπαταρίας υπάρχουν δύο οπές όπου βιδάονται τα σπιράλ που την τροφοδοτούν με ζεστό και κρύο νερό. Επίσης υπάρχει μία μικρότερη οπή όπου βιδώνεται ένας κοχλίας στον οποίο περνάμε το μάγουλο που σφίγγουμε κάτω από τον νηπτήρα με το περικόχλιο. Με αυτόν τον τρόπο στερεώνεται η μπαταρία πάνω στον νηπτήρα ή στο νεροχύτη. Το περικόχλιο που συγκρατεί το μάγουλο κάτω από τον νηπτήρα το βιδώνουμε με ένα σωληνωτό κλειδί. Για να τοποθετήσουμε τη νέα μπαταρία, βιδώνουμε πρώτα τα δύο σπιράλ και το κοχλία στήριξης στη βάση της και τα περνάμε από την οπή του νηπτήρα μέχρι να πατήσει η μπαταρία πάνω σε αυτόν. Κατόπιν τοποθετούμε το μάγουλο στο κοχλία που βρίσκεται κάτω από τον νηπτήρα και βιδώνουμε το περικόχλιο με το σωληνωτό κλειδί μέχρι να εφαρμόσει καλά στο κάτω μέρος του νηπτήρα. Αφού στερεώσουμε καλά την μπαταρία στο νηπτήρα, συνεχίζουμε και συνδέουμε τα δύο σπιράλ στους διακόπτες βιδώνοντάς τα με το γαλλικό κλειδί. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχάσουμε να γυρίσουμε και τους διακόπτες που είχαμε κλείσει στην αρχή ώστε να αποκατασταθεί η ροή του νερού. Επίσης, καλό είναι να επαλείψουμε τα σημεία επαφής της μπαταρίας με τον νηπτήρα με λεπτή στρώση από αντιμπουχλική σιλικόνη.